Πρόκειται ασφαλώς για ένα ακόμα νομοθέτημα με το οποίο η αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή οθείται σε ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση σε όφελος βέβαια των ομίλων της μεταποίησης, οι οποίοι έτσι εξασφαλίζουν φθηνές πρώτες ύλες από το ξεζούμισμα των αγροτών. Άλλωστε, σταθερά και διαχρονικά, κεντρικός στόχος όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής ασφαλώς παραμένει η ενίσχυση των εμποροβιομηχάνων και των καπιταλιστικών, των μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων που λιμένονται την αγροτική παραγωγή. Και ακριβώς αυτή η πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι που διαρκώς υπονομεύει τα συμφέροντα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των ψαράδων, των μελισσοκόμων. Και είναι βέβαια αυτή η πολιτική που προκαλεί και τις μεγαλειώδεις, τις συγκλονιστικές αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας, στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία, την Πολωνία και εδώ βέβαια κινητοποιήσεις που αποδεικνύουν ότι κοινή είναι η ρίζα των προβλημάτων της αγροτιάς και δεν είναι άλλη από την κοινή αγροτική πολιτική και τη στρατηγική βέβαια της γκριζοπράσινης στην πραγματικότητα μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκαλύπτοντας έτσι και το μέγα ψέμα όλων σας, μιλώ για τα κόμματα βεβαίως του Ευρωμονόδρομου, ότι τάχα η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 αγορών και η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, ότι τάχα όλα αυτά θα διασφάλιζε το εισόδημα και την ευημερία για τους φτωχούς αγρότες όπως και για το λαό. Οι παλιότεροι τα ακούμε αυτά από τη δεκαετία του 70 ακόμα, για τη μεγάλη ΕΟΚ τότε που οι αγρότες θα είχαν μια τεράστια αγορά να πουλούν τα προϊόντα τους. Έγινε το ακριβώς αντίθετο. Αυτές οι κατευθύνσεις είναι που επιβάλλουν περαιτέρω εμπόδια στις καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία και τις ανατροπές, τις επιδοτήσεις, ενισχύσεις των βιοπαλεστών αγροτών, προς όφελος βεβαίως των καπιταλιστών και των επιχειρηματικών ομίλων. Και τελικά αυτές οι πολιτικές είναι που αποδεικνύονται και σκέτο φαρμάκι για τους μικροπαραγωγούς και όχι φάρμακο, όπως προκλητικά ισχυρίζεστε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, τα κτίρια της οποίας έχουν ζώσει τον τελευταίο καιρό και τα τρακτέρ των αγωνιζόμενων Ευρωπαίων αγροτών. Είναι οι κατευθύνσεις, με λίγα λόγια, τις οποίες ψηφίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο όλοι σας. Οι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Ψηφίσατε την κοινή αγροτική πολιτική και έρχεστε εδώ και χύνετε κροκοδίλια δάκρυα για τους αγρότες. Εμείς, οι ευρωβουλευτές δηλαδή του ΚΚΕ, όχι μονάχα καταψηφίσαμε αυτήν την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά έγκαιρα και με ευθύνη προειδοποιήσαμε τους αγρότες και το λαό για όσα βρίσκει μπροστά του σήμερα. Και με τις περικοπές των ενισχύσεων και με τις λεγόμενες πράσινες προδιαγραφές που τους πετούν από το χωράφι και τον τόπο τους και φουντώνουν βέβαια την ακρίβεια για το λαό. Είναι η πολιτική εκείνη της κοινής αγροτικής πολιτικής που την εφαρμόζει τώρα η Νέα Δημοκρατία, όπως τα προηγούμενα χρόνια την εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που καταδικάζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να πουλάνε τα προϊόντα τους σε τιμές εξευτελιστικές, την ώρα που έχει εκτοξευθεί μάλιστα το κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα αγροτοεφόδια, ενώ οι ίδιοι είναι εκτεθειμένοι, χωρίς αποζημιώσεις ουσιαστικά, απέναντι στις καταστροφικές πλημμύρες και τις ζημιές που προκαλούν οι διάφορες ασθένειες, τις καλλιέργειες, τα ζώα και ούτω καθεξής. Και τον ιδρώτα αυτών των αγροτών, των βιοπαλεστών και των κτηνοτρόφων έρχονται και τον κλέβουν οι βιομήχανοι, οι μεγαλέμποροι και οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι θησαυρίζουν βέβαια με την εκτείναξη των τιμών από το χωράφι στο ράφι, όπως λέτε, φέρνοντας βέβαια σε απόγνωση και τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά που πλήττονται από την ακρίβεια που καλπάζει. Να γιατί οι βιοπαλεστές αγρότες έχουν όλο το δίκιο με το μέρος τους. Να γιατί στις κινητοποιήσεις τους έχουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη πλατιά
του λαού. Και κάπως έτσι βέβαια, ακόμα και εκείνη η γνωστή από παλιά η προσφυλή σας τακτική του κοινωνικού αυτοματισμού αχρηστεύτηκε και δεν λειτουργεί πια όπως θα θέλατε. Και αφού εσείς εκεί στην κυβέρνηση λέτε ότι ξύνετε τον πάτο εκείνου του βαρελιού του προϋπολογισμού, γιατί δεν μας λέτε αλήθεια και ποιος το άδειασε αυτό το βαρέλι, Μήπως το άδειασαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες, γιατί το ποιος το γέμισε και ποιος το γεμίζει πάντα, αυτό το ξέρουμε. Το βαρέλι του κρατικού προϋπολογισμού, όλοι το ξέρουμε, είναι ο λαός που το γεμίζει με τη φορολογία του. Τι ζητούν λοιπόν οι αγρότες, αφορολόγητο στα εφόδια και το πετρέλαιο, ίση μεταχείριση δηλαδή, μια που μιλάμε και για δικαιώματα, ίση μεταχείριση στο πετρέλαιο όπως έχουν και οι Έλληνες εφοπλιστές, οι μεγαλοκλινικάρχες, οι μεγαλοξενοδόχοι, για να μην ξεχνιόμαστε, ζητούν επίσης πλαφόν στο ρεύμα, κόντρα και ενάντια στο Ευρωενωσιακό Χρηματιστήριο της Ενέργειας, απαιτούν αποζημιώσεις οι άνθρωποι 100% από τις πλημμύρες και τις φωτιές, όπως εκείνη η Έρμη, η μελισσοκόμη του Εύρου μετά τη μεγάλη φωτιά στη Δαδιά. Ζητούν κατώτατες εγγυημένες τιμές ενάντια πάλι σε εκείνη τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται «από το αγρόκτημα στο πιάτο», υπάρχει μια παραλλαγή εδώ, και η οποία βέβαια ορίζει ότι αυτοί οι αγρότες θα πουλούν τα προϊόντα τους σε τιμές εξευτελιστικές, και οι αγροτοβιομήχανοι βέβαια και οι μεγαλέμποροι, τα παράσιτα δηλαδή, διότι περί παρασίτων πρόκειται, θα θησαυρίζουν πουλώντας πολλαπλάσια και απογειώνοντας την ακρίβεια για το λαό. Και εδώ ξέρετε, κύριοι της κυβέρνησης, κόλπα δεν χωράνε. Αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν μπορεί να το πει κανείς αλλιώς. Αφορολόγητο. Όπως όλες οι κυβερνήσεις δώσατε και δίνετε στους εφοπλιστές, στους μεγαλοξενοδόχους και στα μεγάλα συμφέροντα. Μείωση της τιμής της κιλοβατόρας στα 7 λεπτά του ευρώ. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Μείωση της τιμής των αγροεφοδίων, των λιπασμάτων, όλων αυτών που οδηγούν στη χειροτέρευση της κατάστασης των βιοπαλλεστών αγροτών. Και βέβαια, ναι, ασφαλώς και είναι δίκαιο το αίτημα και για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των αγροτών, αλλά και βεβαίως είναι δίκαιο και οι τιμές να είναι εγγυημένες από το κράτος. Γιατί όχι, αλήθεια? Ώστε να μην μπορούν να τους εκβιάζουν οι μεγαλέμποροι και οι βιομήχανοι, όλοι αυτοί δηλαδή που αρπάζουν τα αγροτικά προϊόντα, το μόχθο του αγρότη, πάμφθηνα από το χωράφι και τον φτάνουν πανάκριβα στα σούπερ μάρκετ και τα μανάβικα στις πόλεις. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, κάτω και από το πρόσχημα εκείνου του περιβόητου δημοσιονομικού χώρου, ουσιαστικά κανένα από τα αιτήματα δεν ικανοποιείται με έναν τρόπο ουσιαστικό, και μιλώ βέβαια για τα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης, οπότε η οργάνωση και η συνέχιση του αγώνα, με τις μορφές βέβαια που θα αποφασίσουν οι ίδιοι οι αγρότες, είναι μπροστά αν θέλουν να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους για την επιβίωσή τους. Στο πλευρό τους να είναι σίγουροι οι αγρότες ότι θα βρίσκονται οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλλεστές, αυτοαπασχολούμενοι, όλοι όσοι καταστράφηκαν από φυσικά αίτια, και ασφαλώς στο πλευρό τους θα είναι το ΚΚΕ, στηρίζοντας και τα αιτήματά τους και τις μορφές του αγώνα που εκείνοι θα επιλέξουν σταθερά. Σας ευχαριστώ.